Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα είναι εδώ και αρκετά χρόνια γεγονός στον τόπο μας. Τα αποτελέσματα των συγκρούσεων και των παρεμβάσεων των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όλων εκείνων δηλαδή που προκαλούν το πρόβλημα αλλά μετά κάνουν τους ανήξερους, τα ζούμε καθημερινά στο πετσί μας, μετατρέποντας τα νησιά μας σε αποθήκες ψυχών και σε ανεξέλεκτα κέντρα δράσης διαφόρων αγνώσεων προελεύσεως ΜΚΟ. Από το 2015, ο μαζικότερος εργασιακός κλάδος στη Λέσβο είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό, είτε μέσω ΜΚΟ, είτε με τα κοινοφελή προγράμματα, υπηρεσία ασύλου κτλ. Αξίζει συγκεκριμένη αναφορά και σε όσους εργάζονται εθελοντικά, παρέχοντας ποικίλες υπηρεσίες σε ΜΚΟ, έχοντας την ελπίδα σε μια θέση εργασίας που θα προκηρυχθεί στο μέλλον, δηλαδή μιλάμε ξεκάθαρα για εθελοντισμό με ανθρωπιστικό προσωπείο, τάχα μου δήθεν, και ο οποίος βρίσκεται ξεκάθαρη εκμετάλλευση πάρα πολλών νέων, οι οποίοι έχουν όλες τις περγαμηνές, σεμινάρια μεταπτυχιακά για μια μόνιμη θέση εργασίας. Η εργοδοσία, είτε λέγεται ΜΚΟ, είτε ο ΑΕΔ, είτε υπηρεσία ασύλου και πάει λέγοντας, τρίβει τα χέρια της καθημερινά μπροστά στην τραγωδία που βλέπουμε να εκτυλίσσεται μπροστά μας. Και η μόνη ανησυχία επικεντρώνεται για το αν τα αγνώσου προέλευσης κονδύλια θα συνεχίζουν να πέφτουν σε αυτό το χρηματιστήριο φιλανθρωπίας. Η αδιαφορία των ανθρωπιστικών οργανώσεων, σε εισαγωγικά παρά των ανθρωπιστικών, γίνεται ξεκάθαρη αν προσέξει κανείς τις απολύσεις, τη διακοπή προγραμμάτων και το μόνιμο άγχος της παράτασής τους, καθώς η πλειοψηφία των εργαζομένων αγνοεί αν θα έχει δουλειά μετά από 3-6 μήνες, οι συμβάσεις είναι εξαρτημένες εργασίας, ορισμένου έργου και το διάστημα απασχόλησης γίνεται πολλές φορές γνωστό και συγκεκριμένο μετά την υπογραφή της σύμβασης, όπου σε κάποιες περιπτώσεις μιλάμε για συμβάσεις ακόμη και ενός μήνα. Η κοροϊδία, καταλαβαίνουμε όλοι, είναι στο μεγαλείο της. Ως προς τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που παρέχονται είναι μηδαμινά και για τους εργαζόμενους και για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε μία από τις πτέρυγες των ασυνόδευτων ανηλίκων στο Κήτη της Μόριας, όπου ζουν γύρω σε 160 παιδιά, οι πτέρυγες, συνολικά είναι 3 πτέρυγες με 400 παιδιά, τους παρήχαν μόνο μία χλωρίνη για καθαριότητα ανά 2 με 3 εβδομάδες και τους τελευταίους 3 μήνες δεν λειτουργεί κανένα πλυντήριο ρούχων για όλα αυτά τα παιδιά. Καταλαβαίνουμε όλοι τις επιπτώσεις που έχει αυτό στην δημόσια υγεία. Όλες οι κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν και διαχειρίζουν το προσφυγικό, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ και τώρα Νέα Δημοκρατία, είχαν και έχουν στρατηγική κατεύθυνση, με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά, την ανάθεση του προσφυγικού μεταναστευτικού στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, νύπτοντας τα σχήρας τους για τις δικές τους αυτονόητες ευθύνες και τον εγκλωβισμό αμέτρητων ανθρώπινων ψυχών στα νησιά μας και κυριότερα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κάτι που συμφωνήθηκε και υπογράφηκε με πλέον επίσημο τρόπο με την κατάρτιση συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερα και από τα απάνθρωπα και απαράδεκτα μέτρα που ήδη αποφασίστηκαν και εφαρμόζονται από την κυβέρνηση. Κατάργηση χορήγησης ΑΜΚΑ, β' βαθμού ασύλου, όπως είπαν και οι προηγούμενοι. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς και ειδικός για να καταλάβει πως το νέο κύμα προσφυγιάς είναι πρώτο πυλόν μετά τις εξελίξεις και την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εμείς που ζούμε καθημερινά το δράμα αυτών των ανθρώπων, έχουμε το δύσκολο καθήκον να μην συνηθίσουμε σε αυτές τις εικόνες, να μην συνηθίσουμε στα νεκρά παιδιά. Κόντρα στους ηθήνοντες που πολύ θα βολεύονταν άμα αντιμετωπίζαμε τους πρόσφυγες και μετανάστες σαν αριθμούς ή πελάτες. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια συγκεκριμένη εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί στις ΜΚΟ και τους ασυνόδευτους ανηλίκους και κυρίως στο κομμάτι της εκπαίδευσης καθώς εργάζομαι στο συγκεκριμένο κλάδο. Από τους αναγκαστικά εκτοπισμένους σε όλο τον κόσμο, οι μισοί είναι παιδιά. Ο αριθμός όσων χωρίστηκαν από τους γονείς τους ή ταξίδεψαν μόνα τους, εκτεθειμένα στην εκμετάλλευση, την κακοποίηση και τη βία, σε κάθε βήμα του ταξιδιού τους έφτασε τα τελευταία χρόνια σε ανησυχητικό επίπεδο. Καθώς από τις αρχές του 2015, πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν τις ακτές του Αιγαίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι πάνω από 1.200 από τους περίπου 5.000 ασυνόδευτους ανηλίκους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αγνοούνται. Στην Ελλάδα, η ομάδα προσωπικού των ΜΚΟ που αναλαμβάνει τη φροντίδα ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών περιλαμβάνει διάφορες και ποικίλες ειδικότητες. Ξεκινάμε από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς, δικηγόρους, εκπαιδευτικούς, φροντιστές και άλλα. Κύριο μέλημα κάθε ομάδας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του πλαισίου φιλοξενίας των παιδιών, προκειμένου να καλύπτουν οι βασικές ανάγκες πρώτα απ' όλα, αλλά και οι ψυχοσυναισθηματικές τους, για να διευκολύνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο η κοινωνική τους ένταξη. Το έργο είναι πολύπλοκο, απαιτητικό, καθώς φέρνει τους εργαζόμενους πολλές φορές αντιμέτωπους με προκλήσεις με τις οποίες δεν είναι καν εξοικειωμένοι. Στη διάρκεια του 2018-19, ένα πολύ ψηλό ποσοστό του προσωπικού που εργαζόταν σε δομές φιλοξενίας παραιτήθηκε, προέβησε στάσεις εργασίας ή μετακινήθηκε.
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την πολυπλοκότητα της εργασίας που αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι, χωρίς πάντα να διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες. Οι εργασιακές απαιτήσεις είναι πολλές και επιβαρυντικές. Περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων, υψηλό φόρτο εργασίας, 24-ωρη διαθεσιμότητα, on-call όπως το αποκαλούν, νυχτερινές βάρδιες, διαρκή επιτήρηση και άλλα. Ως προς την κατάσταση στην εκπαίδευση των παιδιών, των προσφύγων, καθορίζεται από τη συνολικότερη απαξιωτική πολιτική των κυβερνήσεων, τόσο της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αυτής της Νέας Δημοκρατίας. Στο σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής δεν είναι κριτήριο η ικανοποίηση των άμεσων και πραγματικών αναγκών των παιδιών, είτε είναι Ελληνόπουλα είτε μη. Η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται με ψίχουλα και με τη λογική ό,τι περισσεύει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μία σειρά παραδείγματα επιβεβαιώνουν την κατάσταση αυτή. Υπάρχει, ας πούμε, τεράστια αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών και αυτών που διαμορφώνουν στην πραγματικότητα τόσο στις τάξεις υποδοχής όσο και στις ΔΙΕ. Ο μικρός αριθμός δομών, η ελλειπή στελέχωση με συμβασιούχους, οι διαρκείς παρεμβάσεις των μη και όσα σχολεία, τα προβλήματα στη μεταφορά είναι η συνηθισμένη εικόνα στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο όταν μιλάμε για την ένταξη των προσφυγόπουλων στο σχολείο να ισοδυναμεί με μια απλή εγγραφή του στον κατάλογο. Είναι ένας κατάλογος αναμονής. Κατά τα άλλα, τα παιδιά αυτά, όταν μπουν στην τάξη, κοιτούν κυριολεκτικά το ταβάνι και όταν γίνεται μάθημα, και πολλές φορές σκύβουν κάτω από το θρανί όταν ακούν το κουδούνι, καθώς θεωρούν ότι είναι ο συναγερμός. Ως ΚΚΕ, παλεύουμε για μια κοινωνία που θα έχει στο νου του το παιδί. Διαμορφώνουμε κοινά αιτήματα και στόχους δράσης για τα Ελληνόπουλα και για τα προσφυγόπουλα. Πέρα από τις γενικότερες άμεσες διεκδικήσεις για τους πρόσφυγες, όσον αφορά την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, ζωτικής και υψής σημασίας είναι να αποδεσμευτεί η διαδικασία εγγραφής των προσφυγόπουλων που πάνε πρώτη φορά στο ελληνικό σχολείο, από τα εμπόδια που τέθηκαν, ΆΜΚΑ, κωδική τάξη κλπ. Να μην μείνει κανένα παιδί εκτός σχολείου, άμεσα να παρθούν όλα τα μέτρα μέσα από τις δημόσιες δομές υγείας, εμβόλια, εξετάσεις κλπ. Ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Με την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να στηριχθούν παιδαγωγικά και επιστημονικά εκπαιδευτικοί που να λαμβάνουν ευθύνη εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Σεμινάρια, έκδοση παιδαγωγικού υλικού. Σε κάθε περίπτωση όμως, η προοπτική της ουσιαστικής ένταξης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς την κατεύθυνση της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των προσφυγόπουλων. Αν το παιδί δεν συστηματοποιήσει τη γνώση της μητρικής του γλώσσας, τότε θα είναι φτωχό και δύσκολο και για εκείνο να μάθει και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Κλείνοντας, έχουμε χρέος ως εκπαιδευτικοί, γονείς, να μιλάμε με τους μαθητές, τα παιδιά, με τον κόσμο συνολικά για τις αιτίες του πολέμου και της προσφυγιάς. Έχουμε χρέος να καλλιεργούμε τις αξίες και της φιλίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς. Γιατί έχουμε χρέος, ως πρωτοπόροι κομμουνιστές, να διατηρήσουμε πολλές φωλιές νερού μέσα στις φλόγες των πολέμων, της εκμετάλλευσης και του ρατσισμού. Η διαφορετική φυλή, η θρησκεία και ο πολιτισμός δεν είναι ο αντίπαλός μας. Αντίπαλός μας είναι όλοι εκείνοι οι μεγάλοι αυτού του κόσμου που διαλύουν χώρες και λαούς για κέρδη και ανταγωνισμούς. Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους και η στίχη του Λιβαδίτη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος, δεν θα πάψει ούτε στιγμή να αγωνίσει για την ειρήνη και για το δίκαιο. Σας ευχαριστώ πολύ.